τι έκοψε κανένα. Ξέρετε, ο πολιτισμός, η ευγένεια είναι βασικές αρχές στις δημόσιες αναφορές μας και τοποθετήσεις. Εδώ είμαστε, θα κρυφτούμε όλοι μας. Εδώ είμαστε, κρυβόμαστε. Και για την ΔΕΗ θα κρυφτούμε, και για το αέριο θα κρυφτούμε, που λέτε ψέματα στα κανάλια, και για το φορέα διαχείριση θα κρυφτούμε που λέτε ψέματα, και για το φθηνό ρεύμα που θα, που θα έχουν οι πολίτες από την αρχή που έτους να κρυφτούμε, που λέγατε ψέματα, εγώ δηλαδή. Εδώ είμαστε, δεν κρυβόμαστε εμείς. Στο τέλος αυτής της διαδρομής θα πάμε όλοι μαζί. Και εκεί που θα κρυφτούμε, ο καθένας θα πάρει αυτό που του αρμόζει. Κάντε λίγο υπομονή μέχρι τότε, αλλά επειδή είστε ανυπόμονοι, γιατί βλέπετε και το έργο που εξελίσσεται και αυτό που έρχεται μπροστά μας, αλλάζετε την ατζέντα. Καλά κάνετε. Δικαίωμά σας είναι, αντιπολίτευση είστε, πρέπει να έχετε κάτι να πείτε. Συνομιλητές θέλετε να γίνεστε, ορθώς πράγμα. Δεν σας αδικώ για αυτό, ούτε σας κακή. Αλλά αφήστε να μιλήσουμε κι εμείς. Από τη σημερινή διαδικασία, για να έρθω στο συγκεκριμένο, θεωρώ ότι βγαίνουμε όλοι περισσότερο ωφέλη. Και πιο ενημερωμένοι, αλλά πρέπει να εκφράσουμε μια κοινή θέση. Ότι τα προηγούμενα χρόνια, ενώ υπάρχει μία κατάκτηση αυτού του δικού πόρου για την περιοχή, που για μένα δεν ήταν κατάκτηση, ήταν υποχρέωση που έπρεπε να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πήραμε το ελάχιστο. Το ελάχιστο πήραμε το 85% στις μέρες μας, ενώ το μεταβλητικό πάρκο πήραμε τουλάχιστον το 6%. Παρόλα αυτά όμως είναι ένας πόρος ειδικός για μας και για την Αρκαδή. Αυτό το πόρο, όπου για αυτόν τον πόρο έχουμε και άλλα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή, περιβαλλοντικά και τα συζητάμε κατά καιρός, θα έπρεπε να τον έχουμε ως πόρο οφθαλμού. Αυτή η συζήτηση που εξελίσσεται σήμερα δεν είναι συζήτηση που γίνεται πρώτη φορά. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα πάντα απασχολούσε την τοπική κοινωνία, τις υπηρεσίες και τους φορείς. Εγώ μιλάω πολιτικά. Δεν ξέρω ποιοι θα στεναχωρηθούν. Εγώ έχω πάρει σαφέστατη εντολή να διαφυλάξω την νομιμότητα, τη διαφάνεια και να προστατέψω και τη δημόσια λειτουργία και τις υπηρεσίες όπου δεν καταλαβαίνουν να τις βοηθήσω. Ως πρώτο βήμα έκρινα ότι υπάρχει επισβήτηση σε κάποιες διαδικασίες που είμαστε συγκεκριμένους. Είπα θα υπάρξει νομική γνωμοποίηση από ένα γραφείο που χειρίζεται τα θέματα. Έχει χειριστεί και τα θέματα του φόρου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει μια εμπειρία, δεν θα υπήρχε καλύτερη γνωμοδότηση, αυτή που υπάρχει. Και αν χρειαστεί, θα υπάρξει και συζήτηση, ακόμη και αν χρειάζονται και νομοθετικές ρυθμίσεις, σε επίπεδο Υπουργείου. Στη διασφάλιση δε της απολύτου διαφάνειας και του ελέγχου της εξέλιξης του φόρου, με το που ανέλαβα καθήκοντα και είπα τον κύριο Χαραλαμπίδη σε πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ από τον νόμο, όπως ξέρετε, τρεις είναι. Τρία τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και δίδονται να συμμετέχουν κι άλλοι. Εξέδωσα απόφαση και την επέβαλα να συμμετέχουν όλοι οι επιστημονικοί και κοινωνικοί εταίροι. Είναι έτσι, κύριε Χαραλαμπίδη. Άπαντες. Τεχνικό, οικονομικό, γεωτεχνικό, ιατρικό, όποιος θέλει εκεί. Έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να ανοίξει την παραμικρή χαραμάδα. Στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει πρόβλημα. Και γι' αυτό η Επιτροπή Ελέγχου εγύρισε πίσω το φάκελο. Και πρέπει αυτό να τους το αναγνωρίσουμε. Αλλά υπάρχει όμως και πρόβλημα με την νομοδότηση που έχουμε στην υπουργική απόφαση. Διότι έχουμε και μεταβαρόμενες συνθήκες. Έχουμε ένα νέο νόμο, τον Αύγουστο του 2016, που δεν συνάδει, δεν συναρμονίζεται με την υπουργική απόφαση του 2013. Και υποψιάζομαι ότι οι υπουργικές αποφάσεις που πήρασαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν μέσα από πέλεμα και πολλή διαβούλευση βασιζόμενη αυτό που λένε οι νομικοί μας στην απόλυτη συναρμονία του δημόσιου λογιστικού των έργων των πράξεων με την υπουργική απόφαση. Το λέω και το λέω. Μπορεί να ήταν και υπουργικές αποφάσεις που κάποιοι τις παρήγγειλαν. Εμείς κατά παραγγελία υπουργικές αποφάσεις δεν δεχόμαστε. Άμεσα θα υπάρξει
υπάρξει συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αν δεν θέλουμε να απασχολήσουμε όλο το όργανο σε πρώτο επίπεδο με τους αρχηγούς των παρατάξεων, να δούμε και να ξεκαθαρίσουμε και προς την κοινωνία με αυτό το πόρο τι θέλουμε να στηρίξουμε, άσχετα αν υπάρχει διαδικασία από το οποίο εγκρίθηκε, άσχετα αν μεταφερόμενα έργα της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής και της προηγούμενης περίοδου, εμείς οφείλαμε και έπρεπε να το ελοπίσουμε γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος και στη διοίκηση και να πάμε με μία άποψη που να εξυπηρετεί πρωτίστως, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας εδώ, πρωτίστως τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά χωρίς να κάνει έκπτωση στο τόσο, στη διαφάνεια και στη δημόσια λειτουργία και στη διαχείριση του δημοσίου κλίματος. Από αυτή τη διαδικασία, όταν διασφαλίζεις τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση, βγαίνει ωφελημένη. Η ίδια λειτουργία, ο ίδιος ο θεσμός, η ίδια η δημοκρατία και όλη η κοινωνία. Δεν γίνεται αλλού να είμαστε έτσι και αλλού να είμαστε αλλιώς. Όλα έχουν ένα κόστος. Αλλά μπροστά στη χρηστή διοίκηση δεν μετράμε κανένα πολιτικό κόστος. Δεν ξέρω αν θα δυσαρεστήσουμε κάποιους που είχαν μάθει αλλιώς, είτε είναι συνεταιρισμοί, είτε είναι τρίτοι φορείς, πέστε τους όπως θέλετε. Εδώ τα πράγματα θα αλλάξουν. Και αυτό πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα, και αυτό εισηγούμε κύριε Πρόεδρε, και στην εισήγηση της κυρίας Ιγκλιάου, που την συνυπογράφαμε νομίζω και ο κύριος Φως, με εμπλουτισμό και των δύο θέσεων του κυρίου Φίτα, καλό το Περιφερειακό Συμβούλιο να τις αποδεχτούν. Και στην αποκεντρωμένη να πάει ο φάκελος και να ελεγχθεί οπουδήποτε, οπουδήποτε, δεν θα μείνει καμία σκιά. Αυτή είναι η εισήγηση του Περιφερειακού. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα. Περιμένω από τον κύριο Δακή για την εισήγηση. Ομόφωνα κύριε συνάδελφε. Ναι κύριε Βίτα.